Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς Don't Starve. Από ό,τι φαίνεται θα γίνει σειρά το παιχνίδι. Επιστρέφουμε λοιπόν στο κόσμο μας που είναι κατά το ίμιση εξερευνημένος. Λοιπόν, έχουμε θέματα. Πρώτον πρέπει να μαγειρέψουμε. Και εδώ μέσα πρέπει να βάλουμε 3 berries και ένα monster meat. Cook. Λοιπόν, πρέπει να φτιάξουμε 2 τέτοια πιάτα τουλάχιστον ώστε να μας κρατήσουν κομπλέ. Και τι άλλο θα κάνουμε σήμερα. Σήμερα έλεγα να πάμε εδώ πέρα στα δέντρα. Να κόψουμε κάμποσα logs για να μπορέσουμε να φτιάξουμε chest, να έχουμε μέσα πράγματα. Που ελπίζω να προλάβουμε να το κάνουμε αυτό γενικά. Επί τη ευκαιρία δεν ξέρω αν θα χρειαστεί να πολεμήσουμε με αράχνες. Και αυτό μάλλον δεν είναι αχρίαστο. Καλό θα έκανε επίσης να φτιάξω ένα φτιάρι. Για να πάρω μερικά grass και να τα φυτέψω στη βάση τη δικιά μου. Λοιπόν, οπότε θα αφήσω κάτω το gland. Γιατί δεν το χρειάζεται. Να τα αφήσω. Ναι, τα αφήνω. Meatballs, φοβερό. Καλά, εντάξει. Το τρώμε, κοιτάξτε πόσο δίνει. Δίνει 67, νομίζω. Στο hunger, που είναι. Ξέρω το μισό και κάτι λιγότερο. Λοιπόν, είπαμε 3 berries. Και ένα monster meat. Ναι, ωραία. Και κουκ. Ωραία, μια χαρά. Αυτό το αφήνουμε εδώ πέρα. Pig skin. Πρέπει να έχουμε πάνω μας για μια φωτιά τουλάχιστον. Να τα φτιάξω ήδη. Την έχω έτοιμη ήδη να τα χρησιμοποιήσω. Τσεκούρι, όπως βλέπω, έχω. Equip. Ωραία. Μέχρι να βγει. Ωραία. Και άλλα meatballs. Τρώμε και νομίζω φεύγουμε απευθείας. Τρώμε, είπα. Ωραία. Seeds αφήνουμε. Βασικά ανταχόμενα όπως είναι. Μετά πρέπει να φυτέψω και αυτά. Όχι, εντάξει, βασικά λοιπόν θα ράξω λίγο εδώ πέρα. Για να κάνω plant τα δεντράκια. Ναι. Εδώ. Λοιπόν, θα κάνουμε αυτό σήμερα. Διότι έχουμε θέμα. Πρέπει να φτιάξουμε λίγο τη βάση. Ώστε να μπορούμε να μπορεί να μας δίνει πράγματα. Χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει να ταξιδεύουμε σε. Να κάνουμε συνέχεια ταξίδια για να βρούμε πράγματα, ξέρω εγώ, που μπορούμε να έχουμε καλή στα δίπλα μας. Μελισσούλα μου αρέσει. Ωραία. Stinger δεν πειράζει. Stinger. Λοιπόν, seeds. Ας μαζέψουμε. Φωτιά έχουμε για το βράδυ. Τι άλλο να κάνουμε τώρα εδώ πέρα, Monster Meat, Gold, Science Machine, τι άλλο πρέπει να φτιάξω. Καλό θα να φτιάξω Drying Rugs. Α, τώρα είμαι αρκετά κοντά. Λοιπόν, Science. Gunpowder, όχι. Από όπλα πως είμαστε, έχουμε βασικά ένα πάνω μου, σωστά, σωστά. Γιατί σας θέλουμε τα Boards, Rope. Survival, να βάλω κανένα trap. Δεν νομίζω. Οκ, ας δούμε με το φαγητό τι γίνεται. Στο food, για να φτιάξουμε basic farm δεν το ψήνω. Θέλει αρκετά πράγματα για να φτιάξει basic farm. B-box, καλά θα ήταν, αλλά δεν ξέρω άμα προλαβαίνω. Θα το δω. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάμε για. Πρέπει να βάλουμε φωτιά για να κάνουμε ropes. Δεν έχω τίποτα από αυτά. Νομίζω πως πρέπει απλά να φύγω για να μαζέψω. Ματσάκια γενικά, grass, twigs, ξύλα, γιατί δεν έχω σχεδόν τίποτα. Αφιερώσαμε αρκετές μέρες στο να ψάχνουμε πού να κατασκηνώσουμε μόνιμα. Και πάλι δεν είμαι και ακριβώς σίγουρος ότι βρήκαμε τη βάση που ακριβώς θέλουμε. Το οποίο αυτό είναι το χειρότερο. Λοιπόν, δεν έφτιαξα το σόβελε. Πολύ κακό. Λοιπόν, να μαζέψω λίγο, γιατί όπως φαίνεται. Δεν μας βγαίνει να είμαστε τη νύχτα κάπου αλλού. Για να δω. Ναι, ας μαζέψω. Αν και grass θα μπορούσα να έχω από την περιοχή εδώ δίπλα, είναι πολύ εύκολο. Ίσως να μην χρειάζεται να κάνω dig. Θα μπορούσα να κάνω dig όμως για twigs που έχει εδώ πέρα αριστερά. Ναι, δεν είναι κακό αυτό. Τα twigs που είναι εδώ πέρα να τα σηκώσουμε όλο πιάτσικο. Ναι, και berry bushes.
που έχω 4 εδώ και έχω μερικά δίπλα. Οκ. Okay. Λοιπόν, οπότε μαζεύουμε μερικά grass να περάσει νύχτα, να κάνουμε craft ένα shovel, να βγούμε την επόμενη μέρα αμέσως για να κάνουμε μερικά, μερικά digs για να είμαστε κομπλέ, γιατί δεν έχουμε σταθεριστεί καθόλου γενικότερα για το camp. Και είναι πάρα πολύ ενισχυτικό αυτό. Ελπίζω βασικά να μπορέσω να τουλάχιστον να την παλέψω μέχρι το χειμώνα, ώστε να δείτε κάτι παραπάνω από το παιχνίδι. Τώρα, άμα τελειώσει νωρίτερα, ψήνομαι πάρα πολύ να συνεχίσω να παίζω και μετά το τέλος του συγκεκριμένου run, ας πούμε. Απομακρυνθήκα πολύ. Ναι. Κακή κουβέντα. Δεν είναι καλή, μην μιλάτε πολύ γενικά. Παίρνουμε δρομάκι για να τρέχουμε γρήγορα. Τελικά νομίζω μάλλον θα είμαστε εντάξει. Το nitre είναι αδιάφορο, το χρειαζόμαστε το nitre για το καλοκαίρι. Μας βοηθά να φτιάξουμε... Βασικά είναι σαν fuel για μια μηχανή που... Anyway... Για μια μηχανή που... Είναι full moon! Είναι full moon. Pop. Πόσο κακό αυτό. Λοιπόν, τι γίνεται στο full moon? Στο full moon υπάρχει ένα πολύ ωραίο pet που είναι ακριβώς εδώ πέρα δίπλα από το βασιλιά. Που δεν θυμάμαι πώς λέγεται αυτό. Α, Glomer. Glomer λέγεται ο τύπος. Το οποίο τι κάνει, άμα το πάρεις, μπορείς να το πάρεις μόνο όταν είναι πανσέλινος. Παίρνεις το λουλούδι του, το αφήνεις στη βάση, ας πούμε, και όταν πηγαίνεις δίπλα στο Glomer, σου ανεβάζει το sanity. Το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Και έχει άλλες χρήσεις βέβαια, αλλά anyway. Α, το βλέπετε και στο χάρτη βασικά εδώ πέρα. Τι θα κάνουμε τώρα βέβαια. Τώρα δυστυχώς πρώτον έχουμε βάλει και φωτιά. Και δεν προλαβαίνουμε να πάρουμε τον Glomer. Οπότε τι θα κάνουμε. Πάμε για το κανονικό σχέδιο. Πάμε να φτιάξουμε ένα shovel. Shovel. Ωραία. Να φάμε τα seeds. Να αφήσουμε κάτι κάτω. Όχι. Πεταλάκια είδα. Τώρα, το άλλο που γίνεται πρέπει να το έχω ξαναναφέρει. Έχω την εντύπωση. Για κάποιο λόγο έτσι θυμάμαι. Μπορούμε να κυκλοφορούμε το βράδυ χωρίς να έχουμε θέμα για το, για το φως. Γιατί για καλά είναι πανσέλινος, φωτίζει παραπάνω. Βγάζει και νόημα. Λοιπόν, dig. Παίρνουμε τη ρίζα. Έχω άλλο τέτοιο. Δυστυχώς, όχι. Ω, όχι αυτό. Πάμε. Ωραίος. Μπορώ να κουβαλήσω μέχρι 10 ρίζες πάνω μου. Που το οποίο εντάξει, τρώγεται. Είναι ήδη μέρα. Ιδανικά θα έπρεπε... Βασικά είμαστε... όντως πραγματικά αργοπορημένοι, ας πούμε, σε σχέση με το... Τι γίνεται στο παιχνίδι, τουλάχιστον έτσι όπως το έχω παίξει εγώ και το ξέρω. Μπορεί για κάποιον άλλο να είναι ok. Αλλά υποψιάζουμε πως όχι. Nice. Αυτά εδώ πέρα αλήθεια δεν ξέρω τι κάνουν. Αυτό το αφήσω για μια ωρονάκι στο καρότο. Λοιπόν, πιστεύω πως είμαστε μακριά, ξέρω εγώ, από το στόχο. Δυστυχώς. Και δεν ξέρω από πού να το πρωτοπιάσω. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί... Τι δεν θέλει. Δεν κατάλαβα. Πού είναι το δύσκολο. Ωραία. Σεϊβάκι, κλασικό, όμορφο, ωραίο. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να φτιάξουμε τη φάρμα όπως είπαμε νωρίτερα. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με εξοπλισμό. Γιατί έρχεται χειμώνας, καλησπέρα. Δεν μπορεί αυτό να κάνει τίποτα. Οκ. Okay. Ψήνομαι να αφήσω κάτω απολύτως τίποτα. Το hammer. Το... όχι. Παρακαλώ. Θα πάω τα seeds. Πρέπει να φτιάξουμε λοιπόν για το χειμώνα ρούχα. Όσο μπορούμε. Πρέπει τι άλλο. Πρέπει να φτιάξουμε λίγο τα boards που έλεγα νωρίτερα. Ας πούμε να φτιάξουμε μερικά chests για να έχουμε να φυλάμε πράγματα μέσα. Αν έχουμε πράγματα να φυλάμε. Ψυγιάκι. Τέλεια επιλογή. Που αυτό σημαίνει πρέπει να σκοτώσω και τους τύπους που είναι τα mechanics, αυτά τα ρομπότ, τα περίεργα.
Έχει πραγματάκια πολλά να κάνεις. Και δεν ξέρω, μήπως είναι και κακό που ξέρω ένα-δύο πράγματα, γιατί χαώνει λίγο η κατάσταση, ας πούμε. Λοιπόν, πάμε από εδώ. Όχι. Θα το κάνουμε αυτό σήμερα. Ας μαζέψουμε και από εδώ. Να δούμε τα μπούσεις που είναι. Τα μπούσεις είναι εκεί πέρα κάποια. Είμαστε κομπλέ. Ας δούμε από εδώ τι έχει. Δεν θέλω να μαζέψω πολλά σάπλινγκ ακόμα. Twigs δηλαδή. Νομίζω στα 20 είμαστε τέλεια. Οπότε θα κάνουμε τώρα. Θα βάλουμε το axe που υποθέτω ότι έχω πάνω μου και δεν το βρίσκω αυτή τη στιγμή. Μια χαρά. Και πάμε να κόψουμε δεντράκια. Προτιμάμε πάντα τα μεγαλύτερα. Ή τα μεγαλύτερα είναι αυτά που μας αφήνει επίσης και κουκουνάρι. Οπότε είναι ανανεώσιμο και το δέντρο. Ναι. Καλό και αυτό. Ας πάμε ένα μπέρι. Σίτζο, ευχαριστώ. Πάμε. Ωραία. Θέλουμε αρκετό ξύλο. Γενικά. Θέλει νομίζω... πόσα θέλει. Για κάθε board θέλει 4 ξύλα. Και το chest θέλει... 3 boards, ξέρω εγώ. Νομίζω εκεί είναι, στα 12 ουσιαστικά. 12 ξύλα για να κάνεις ένα chest. Ακριβούτσικο. Λοιπόν, βλέπετε εδώ πέρα μανιτάρι περίεργο. Όχι μανιτάρι, λουλούδι. Εντάξει. Ξέρεις τώρα θέλω να πω. Ωραία. Κρίτσι εδώ για λίγο. Λουλούδι περίεργο το οποίο τι κάνει. Το λουλούδι αυτό το περίεργο. Αρχικά πρέπει να σκοτώσω αυτήν εδώ. Drop. Λουλούδι. Έλα. Εντάξει, καταλάβα τώρα τι λάμπω. Λοιπόν, τι κάνει αυτά τα λουλούδια. Λέγονται Evil Flowers και αυτό που κάνουν είναι ότι... σου δίνουν αρνητικό sanity για κάποιο λόγο. Βασικά κάπως μπορείς να δεξιοποιήσεις. Υπάρχουν τώρα tips και tricks περίεργα πολύ. Αλλά είναι στο βάθος του παιχνιδιού. Οπότε δεν έχει καμία σημασία να το αναλύσω περαιτέρω. Λοιπόν, δεν μπορούμε άλλα ξύλα. Τι σημαίνει αυτό. Θα αφήσουμε κάτω. Θα φάμε τα πέταλα. Που δίνουν και από ένα χείλο το καθένα. Θα συνεχίσουμε λίγο και μη σου πω ότι θα... Α, κακό πράγμα που συμβαίνει εδώ πέρα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, οι αράχνες το βράδυ κάνουν σουλάτσο. Βγαίνουν δηλαδή από τη φωλιά τους πολύ περισσότερο. Ή βασικά περισσότερες σε μεγαλύτερο range. Το οποίο μας το κάνει λίγο επίφοβο εδώ πέρα την ξενάγηση, ας πούμε. Αλλά νομίζω πως θα είμαστε μια χαρά για να βάλουμε μια φωτίτσα και να καθίσουμε το βράδυ. Να αξιοποιήσουμε λίγο το χρόνο και το βράδυ. Όχι ότι δεν έχουμε πράγματα να κάνουμε στη βάση. Να, αυτό με είδε. Α, όχι, πάλι καλά. Λοιπόν, έχουμε χρόνο ακόμα. Είναι μεγάλο το απόγευμα. Από φαγητό είμαστε κομπλέ. Από ζωή... εντάξει. Δεν το λες και άσχημα. Ναι. Τα θέλουμε τα logs. Με το χώρο δεν ξέρω τι θα κάνω. Γιατί βλέπω ότι είμαι γεμάτος. Θα αφήσω κανένα πίκαξ κάτω. Κάνα trap. Το trap, ναι. Ίσως είναι ok γιατί... πες να πιάσεις και αράχνη. Μπορείς να το κάνεις και αυτό. Άμα δεν μπορείς να παίξεις ξύλο με την αράχνη. Ενώ ότι δεν ξέρεις ακόμα πώς δεν κάνεις το kiting, ας πούμε. Δεν το έχεις παίξει πολύ το παιχνίδι. Μπορείς να την μπεϊτάρεις. Να αφήσεις κάτω το trap. Και η αράχνη πολύ απλά να πέσει μέσα στο trap, ας πούμε. Όχι, λοιπόν, πάμε τώρα κάτω. Το trap. Θα εμφανίζεται και όλο στο map, το οποίο είναι καλό. Γιατί άμα αφήσει άλλα ματσάκια δεν τα εμφανίζει, νομίζω, οπότε θα είναι μια χαρά αυτό. 20, 40. Εντάξει, για να φτιάξουμε 3 chest, ας πούμε. Για αρχή νομίζω είναι καλά. Παρότι είμαι λίγο από τους τύπους που βάζουν 50 chest από ό,τι έχω καταλάβει. Κανείς άλλος πώς να μην το κάνει αυτό. Pine cones μαζέψαμε αρκετά. 30. Πράγμα που μπορούμε να κάνουμε με τα pine cones, μιας και έχουμε τόσα πολλά. Γιατί νομίζω
Μπορείς να τα φυτέψεις και να τα κάψεις και να σηκώσουν στάχτη ή κάτι τέτοιο. Anyway, δεν μας χαλάει να έχουμε αρκετό... να έχουμε αρκετά pine cones, γιατί μπορούμε να πάρουμε κάρβουνο και στάχτη. Κάρβουνο για να φτιάξουμε, θέλουν οι συσκευές όπως... συσκευές, άκου τώρα πώς θα πάω, ωραία. Κάτσε, τώρα είμαστε κοντά στις αράχνες και αυτό δεν είναι πάρα πολύ όμορφο. Λοιπόν, φωτιά. Εδώ, μην πάρουμε και φωτιά. Λοιπόν, τι έλεγα. Ναι, με τη στάχτη... πάμε πάλι τα ίδια. Άσε κάτω. Άσε κάτω. Το silk. Το silk μέσα στο trap. Οπότε ξέρουμε εδώ πέρα ότι έχουμε και το silk και το trap. Και θα συνεχίσω με το charcoal. Λοιπόν, φτιάχνουμε με το κάρβουνο. Μπορούμε να φτιάξουμε όπως φτιάξαμε το crockpot. Και νομίζω χρειάζεται και σε άλλα πράγματα τέτοια αντίστοιχα. Όπως είδαμε νωρίτερα το... anyway, αυτά ξέρετε που κρεμάμε πάνω τα κρέατα για να γίνουν dry. Να μπορούμε να τα φάμε. Τα drying racks. Βγάζει νόημα να λέω ότι και έτσι. Pine cone μόνο. Okay. Έχουμε να κάνουμε dig. Μπορούμε να κάνουμε dig αυτά. Ή μπορούμε να τα κάψουμε και να καεί όλο το δάσος. Το συστήνουμε. Όχι, κρίμα το δασάκι εδώ δίπλα. Πραγματικά κρίμα. Α, τέλος ήδη. Ωραία. Λοιπόν. Δεν ξέρω αν έκανε καλά που άφησα... Πάνικον. Ω, Μιτζι. Κάτσε ρε φίλε. Λοιπόν, φίλος μας. Φίλος, γελάω. Κάνεις πλάνετε ένα δέντρο. Κάνεις ένα ακόμα. Κάνεις ένα ακόμα. Κάνεις ένα ακόμα. Ναι, κάνε όμως. Ξέρω εγώ, σε πάση σταμάτα να κυνηγάς. Κάτσε και εσύ hungry αμέσως. Κοίτα που δεν ψήνεται ρε. Ωχ! Ο Τσέστερ. Δεν μπορώ να το πάρω. Λοιπόν, κάτσε να τελειώσουμε λίγο με αυτό. Plant. 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 Αυτόν μπορούμε να το πολεμήσουμε. Έχει αρκετή ζωή, είναι εύκολο να το σκοτώσει γενικά. Απλά θέλει την υπομονή. Άντε, μπράβο. Λοιπόν, κάτσε, είχα αφήσει κάπου εδώ, είναι το Chester Tomate. Το ντομάτι. Λοιπόν, τι αφήνουμε κάτω. Το torch. Ωραία. Ο Chester, πού είναι. Νάτος, λοιπόν, φιλαράκος ωραίος, Chester. Δεν μπορώ να τα κάνω αυτά, άρα δεν μπορώ. Με εκνευρίζομαι. Λοιπόν, πρέπει να πάω να αδειάσω. Κάνω μαλαγία τώρα. Πάω μέσα να αδειάσω. Έλεγα να πάω να πάρω το silk για να το βάλω μέσα στο Chester. Ο Chester είναι ένα pet ουσιαστικά το οποίο κρατάς, σου παίρνει μια θέση στο inventory, ας πούμε. Αλλά είναι ένα κινητό κουτί ουσιαστικά. Ένα κινητό chest. Έχει μια θέση και μπορείς να βάλεις μέσα ό,τι θέλεις. Πάμε καλά. Πάμε μια χαρά. Μπορείς να βάλεις μέσα ό,τι θέλεις για να στο κρατάει. Το κακό είναι ότι ο Chester μπορεί να πεθάνει γιατί του επιτίθεται κανονικά τα υπόλοιπα τέρατα. Παρόλα αυτά όμως μπορεί να φανεί και πολύ χρήσιμο σε κάποιες περιπτώσεις γιατί αντί να κυνηγάνε σένα τα τέρατα κυνηγάνε αυτόν, οπότε αυτός την παλεύει ενώ εσύ και τόσο συνήθως. Οπότε μια χαρά. Λοιπόν, πάμε λίγο να βγάλουμε και αυτά. Που τα λιγκουρεύτηκα. Πόσες χρήσεις ακόμα, τρεις, μια χαρά, τρία έχω εδώ. Ωραία, τελείωσε και το φτιάρι. Το σοβελάκι. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε τώρα. Δεν έχουμε χρόνο, πάμε παρακάτω. Λαγκός, προς το πάνω δεν μας χρειάζεται. Όχι, βέβαια, βασικά δεν είδα και πολύ το πόσο hunger έχω, αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Ξεκινάμε να κάνουμε refine. Στο refine κάνουμε τα boards. Ένα, δύο... Ωραία. Πώς το φτιάχνουμε αυτό. Αφήνουμε κάτω τα pine cones. Ωραία.
boards και πάμε για άλλα. 4, 5, νομίζω θέλει 3 το καθένα, οπότε κάνουμε 12. Το παρακανά. Το παρακανά. Πες να το παρακανά λίγο, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε. Σηκώνουμε τα seeds για τις φυλακές που είναι κάτω. Όχι. Σταμάτα να το κάνεις αυτό. Λοιπόν, πάμε αλλού. Structures. Τσεστάκι. Θα το βάλουμε κοντά στη φωτιά. Σχετικά. Ένα chest. Δύο chest. Λάθος. Chest τρίτο. Έλα PS4 γλυκό μου. Και chest τέταρτο. Είναι λίγο διάσπαρτα αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, τι κάνουμε με αυτά. Αρχικά αυτό θα το αφήσουμε κάτω για να το έχουμε έτοιμο για καύση. Αφήνουμε και αυτό κάτω. Big skin. Θα το αφήσουμε εδώ μέσα. Ας φυτέψουμε, όχι βασικά ας φάμε κάτι πρώτα. Γιατί δεν μας λέω πολύ καλά. Crockpot open. Έρχεται κάτι. Ή ακούω πράγματα. Λοιπόν, ας βάλουμε δύο morsel και δύο monster meat να δούμε τι θα γίνει. Ελπίζω να βγάλει κάτι της προκοπής, γιατί βασικά μόνο αυτά έχουμε ούτως ή άλλως. Λοιπόν, πάμε στο αυτό. Store. Δεν θέλω να τα αφήσω όλα όμως. Βασικά εντάξει, όχι, έχω 14 ακόμα πάνω μου. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Ωχ, master λαζάνια. Αυτό δεν είναι καλό. Και όντως πεινάω πολύ. Πάμε επόμενο. Open. Και τα 4. 2, 3, 4. Κόκουστα γρήγορα. Δεν είμαστε σε πολύ καλή μοίρα και ελπίζω να μην βγει πάλι master λαζάνια γιατί... Μάλλον αρχίσουμε να χάνουμε life και να τρώμε monster meat και να γίνονται πράγματα τα οποία δεν είναι καθόλου καλά. Ας φυλάξουμε εδώ μέσα και αυτό. Να το meatballs. Υπάρχει θεός. Eat. Όμορφο, ωραίο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε λίγο plant. Ωπ, δεντράκια εδώ είδαμε, έτσι. Σοβαρή κατάσταση. Ας κάνουμε εδώ πέρα αριστερά τα berry bushes. Ναι, συμφωνώ. Τα έχει έτοιμα. Κάτι ακούω. Δεν ξέρω τι είναι. Ωραία, λοιπόν, πάμε για... Εδώ. 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 Τόσα μόνο. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό το αφήνουμε εκεί. Τα μπέρις, γιατί άμα τα σηκώσουμε θα χαλάσουνε. Και εδώ πέρα βάλουμε μερικά... μερικές ideas τέτοιες. Μερικά twigs. Κάτι που γίνεται λοιπόν με τα... με τα berries είναι ότι δεν φυτρώνουν τόσο απλά. Άμα έχεις φάρμα, θα πρέπει... Νύχτα. Νύχτα, ξύλο. Ωραία. Ωραία. Τι κάνουμε τώρα λοιπόν. Πώς το μετακινούμε αυτό, αναρωτιέμαι. Καλή ερώτηση. Λοιπόν, ας φυλάξουμε τα seeds. Ας τα μαγειρέψουμε. Λαζάνια. Τα λαζάνια θα αφήσουμε κάτω για να γίνουν ροτ. Και αυτό πήγα να πω πριν είναι ότι τα berries για να φυτρώσουν πρέπει να τους ρίξεις λίπασμα. Έτσι λέγεται νομίζω. Κάτι άκουσα όντως. Οπότε θέλει να μπορείς να το βάλεις ροτ ή μπορείς να το βάλεις από τα poops. Κάτι ακούγεται όντως στο μεταξύ τώρα αυτό, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Βλέπετε εδώ ήδη έχουμε layout. Έχουμε layout, έχουμε φτιάξει δεντράκι, μπέρι κατάσταση εκεί. Γίνονται πράγματα σιγά σιγά. Λοιπόν, και αυτό δεν είναι πολύ ωραίο που γίνεται. Light. Πάμε να το σβήσουμε. Μια χαρά. Λοιπόν, θα αφήσουμε κάπου εδώ το επεισόδιο, παιδιά. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.
Ελπίζω να σας αρέσουν τα επεισόδια και το game γενικότερα. Θα το πούμε την επόμενη φορά. Αφήστε σχόλιο, subscribe αν γουστάρετε. Και τα λέμε στα επόμενα επεισόδια. Γεια σας.